Η νεολαία τέλος ξέρει πολύ καλά και τον εγκληματικό ρόλο των φασιστών, των ορφανών της Χρυσής Αυγής. Ο λαός και η νεολαία μας τους τσάκισε και τους έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων. Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν τους αντιμετώπισε στα σχολιά και στις σχολές, στις γειτονιές. Πρόκειται για δημιουργήματα της απείλας αυτού του συστήματος που τρέφουν το ρατσισμό, τη μυσαλλοδοξία, το μίσος για την οργανωμένη πάλη, κατά παραγγελία βέβαια πάντα από τα αφεντικά τους, που στηρίζονται ανοιχτά και απευθείας από επιχειρηματίες κηφίνες, από σκοτεινά και ύποπτα κυκλώματα για να τους οδηγούν σε ανώδυνα μονοπάτια βέβαια για το σύστημα, αλλά άκρως επικίνδυνα για το λαό και την νεολαία. Ο λαός μας δεν μπορεί να ξεχάσει αυτά που έχει καταγράψει και η ιστορία. Και επειδή σαν σήμερα ήταν οι σιδηροδρομικοί, πιάσαν τότε με το σιδηρόδρομο τους Εβραίους που βρισκόταν εδώ στην Θεσσαλονίκη, Έλληνες πολίτες, οι Ναζί, οι Γερμανοί κατακτητές, για να τους οδηγήσουν στο ολοκαύτωμα, στα κρεματόρια, στα Νταχάου, στη Γερμανία. Αυτά εκθιάζουν και οι σημερινοί φασίστες και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό μέρα που είναι. Ο λαός μας πρέπει να μιλήσει ξανά και στις εκλογές και στους αγώνες για να στείλει μια και καλή όλους αυτούς τους Ναζί, τους φασίστες, τους εγκληματίες, όπως και αν βαφτίζονται σήμερα, στον Αγύριστο.